Στην κατανάλωση ψαριών στρέφονται πλέον αρκετοί Έλληνες, ειδικά των πιο οικονομικών, μικρών ψαριών, αφού οι τιμές τους είναι ανταγωνιστικές και σε πολλές περιπτώσεις πιο χαμηλές από ότι εκείνες του κρέατος. Πρέπει να ευγνωμονούμε τη φύση που μας τα δίνει απλόχερα, η θάλασσα, τα ψάρια υπάρχουν, οπότε αλλιεύονται και έρχονται στο καταναλωτικό κοινό. Τα ψάρια δεν ήταν πάντοτε αυτό που λέμε, υπάρχουν τα ακριβά τα ψάρια, αλλά πάντα ήταν η τροφή του λαού, διότι υπάρχει ποικιλία είδους και είναι σε μια πολύ καλή οικονομική τιμή, έτσι ώστε σήμερα σε μια εποχή που όλα έχουν αυξηθεί και που όλα, ας μην κρυβόμαστε, είναι υπό την επίρρεια των φυτοφαρμάκων ή των άλλων, τα κοτόπουλα που είναι στα ορνηθοτροφεία και όλα αυτά, το ψάρι είναι μια φυσική τροφή, οικονομική και υγιεινή. Γι' αυτό άλλωστε παρατηρείται μια στροφή στην κατανάλωση ψαριών τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει ποικιλία των πελατών σε τι θα διαλέξουν. Σίγουρα το ψάρι που κινείται περισσότερο είναι η σαρδέλα, ο γάβρος, η γόπα, τα οικονομικά, τα οποία κυμαίνονται από 4-6 ευρώ το κιλό. Υπάρχει, αν και τα πράγματα είναι δύσκολα γενικότερα, το καταναλωτικό κοινό στρέφεται στο ψάρι γιατί είναι οικονομικό και υγιεινό. Μια οικογένεια συντηρείται άνετα με ένα κιλό ψάρια, το οποίο είναι σε μια οικονομική τιμή. Ακόμα και το πολυτελείας ψάρι, η κοτσομούρα, ένα κιλό κοτσομούρα πωλείται από 12-14 ευρώ το κιλό, πράγμα που σημαίνει ότι όντως η οικογένεια μπορεί να ζήσει θρεπτικά καλά και με καλής ποιότητας φαγητό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως οι καταναλωτές στρέφονται σε ό,τι έχει να κάνει με το κρέας, στο πιο οικονομικό ή περιορίζουν τις ποσότητες. Έρχεται ο κόσμος, ψωνίζει. Σε μικρότερες ποσότητες βέβαια, αλλά εντάξει, και αυτό που γινόταν παλιά, η υπερβολή, είμαστε 3 άτομα, θα πάρουμε 10 μπριζόλες. Εντάξει, έπρεπε να σταματήσει κάποια στιγμή σίγουρα. Έχουν πάρει τα τελευταία 2 χρόνια ένα 10% που δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά στις τιμές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα έχει αυξηθεί, αλλά ήδη τώρα ένα χρόνο, 1,5 είναι σταθερές, δεν έχουν ανέβει. Τα υπόλοιπα ανεβαίνουν, ας πούμε, όταν θέλουμε να φτιάξουμε το παστό, το αλαντικό, ας πούμε, όταν οι φιάλες που το βράζουμε έχουν διπλάσια τιμή, τα ρεύματα έχουν διπλάσια τιμή, αυτά είναι που αυξάνουν και το προϊόν την τιμή τους, όχι το κρέας. Το κρέας είναι σταθερή η τιμή του εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο.